Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαβίβαση της δικογραφίας για την έρευνα της υπόθεσης Νοβάρτης. Ο πρόεδρος του σώματος, Κώστας Τασούλας, ανακοίνωσε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος του 2003, ποινική ευθύνη των υπουργών, ποινική δικογραφία, η οποία αφορά τον τέος Πρωθυπουργό της Ελλάδος Αλέξη Τσίπρα και τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Η δικογραφία, η οποία σχηματίστηκε από την έρευνα της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για τις καταγγελίες πολιτικών και δικαστών περί σκευωρίας στις έρευνες για την υπόθεση Νοβάρτης, έχει διαβιβαστεί στη Βουλή από την περασμένη Δευτέρα και παρέμενε κλειδωμένη σε γραφεία μέχρι την ανακοίνωση στην Ολομέλεια. Εξής, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο 3126 του 2003 με τίτλο «Ποινική ευθύνη των Υπουργών όπως ισχύει στις 16/9 του 19, ποινική δικογραφία που αφορά πρώτον στον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδος Αλέξιο Τσίπρα και δεύτερον στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτριο Παπαγγελόπουλο». Γυναίκες, ηλικιωμένοι παιδιά, ανάμεσά τους σχεδόν 300 άτομα, απομακρύνθηκαν από κτίριο που τελούσε υποκατάληψη στην Αττική. Η επιχείρηση έγινε σε δύο κτίρια στην πλατεία Βάθη, στη συμβολή των οδών Σουμερλή, Μάγερ και Αχαρνών και το άλλο στην Αχαρνών 22. Τα δύο κτίρια τελούσαν υποκατάληψη από το 2016. Οι εικόνες με γυναίκες, ηλικιωμένους και παιδιά κάθε ηλικίας δεν άργησαν να κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Μανάδες με βρέφη τους στα χέρια, γυναίκες που έσερναν παιδικά καρότσια ή χρειάζονταν βοήθεια για να ανεβούν στο πούλμαν που τους πήραν από τα δύο υποκατάληψη κτίρια στο Αλοδαπών, είναι μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με την αστυνομία, από την καταμέτρηση που έχει γίνει στα κτίρια, βρίσκονταν 90 άνθρωποι, 36 ανήλικοι, 33 γυναίκες και 21 άνδρες και στο άλλο κτίριο 62 ανήλικοι, 50 γυναίκες και 67 άνδρες.